Τα καναλιά μου θα στα καναλιά σου. Σταματιά να με κοιτάς και θα γίνει.
βάσανα και η καημή εδώ μείνουν στη ζωή και εγώ θα φύγω πώς. Κι όλα είναι ένα ψέμα, μια σαν μια νόη, σαν λουδί κάποιον χέρι θα μας κόψει. Αγαπητοί φίλοι, το σημερινό μας πρόγραμμα θα είναι ποικίλο και πολυπρόσωπο. Τρεις γνωστοί τραγουδιστές της Μακεδονίας, η Νίτσα Τσίτρα, ο Αριστογέννης Ζαΐνης και ο Χρήστος Παναγιωτήδης, θα τραγουδήσουν μια σειρά από τραγούδια γνωστά της Μακεδονίας. Μαζί τους, δύο επίσης γνωστές κομπανίες, αυτή του Τιμόθεου Σαραβά και του Νίκου Δαφλίδη, θα παίξουν και θα τους συνοδεύσουν. Αρχίζουμε λοιπόν με την Νίτσα Τσίτρα σε μια σειρά από γνωστά τραγούδια της Μακεδονίας, όπως «Σήμερα είναι τα Ηλιά», «Σαν απόψε τέτοια ώρα», «Το μήλο μου κόκκινο», «Διαμαντένιος ο Σταυρός», «Γερακίνα» και «Το σέρμου σακλή». Κλαρίνο παίζει ο Γιώργος Γκάκος, λαγούτο ο Λάκης Νεοφώτιστος, βιολί ο Θανάσης Ψαράς και ταραμπούκα ο Γιάννης Ασημόπουλος. Thank you.
Στη συνέχεια, η κομπανία του Τιμόθιου Σαραβά θα παίξει για μας ένα χαρακτηριστικό σκοπό της περιοχής Σοχού που λέγεται Σεριάνη. Παλιότερα ο σκοπός αυτός παίζονταν από ζουρνάδες. Κλαρίνο λοιπόν παίζει ο Τιμόθιος Σαραβάς, βιολί ο Γιώργος Κυρκούδης, λαγούτο ο Λάκης Νεοφώτιστος και τον μπελέκι ο Θανάσης Σαραβάς. Για τη συνέχεια, μια φωνή που όσοι ξέρουν από τραγούδια και το μακεδονικό ηχόχρωμα μπορούν εύκολα να εντοπίσουν την προέλευσή της. Είναι η φωνή του Αριστογέννη Ζαΐμη από το πανέμορφο μακεδονικό Παγκαίο
και το τραγούδι «Μια κόρη που τραγούδησε» από Γιαλένιο Πύργο. Χορευτικό το σημερινό μας πρόγραμμα με γνωστά τραγούδια που βάζουν φτερά στα πόδια και δυναμώνουν τους χτύπους της καρδιάς. Συνεχίζουμε λοιπόν με ένα ακόμη χορευτικό σκοπό. Αυτή τη φορά τραγουδάει ο Χρήστος Παναγιωτίδης. Κλαρίνο παίζει ο Γιάννης Ουζούνογλου, βιολί ο Αθανάσης Παπόγλου, ούτη ο Κυριάκος Καμαριωτίδης, του μπελέκι ο Θόδωρος Μουρτσούνης και τίτλος του τραγουδιού «Καλογρίτσα περπατή». Thank you.
Ώρα όμως να συνεχίσουμε με ένα χαρακτηριστικό μακεδονικό σκοπό και παίζει η κομπανία του Νίκου Δαφλίδη. Κορυφώνεται, αγαπητοί φίλοι, το μακεδονικό αυτό μουσικό πανηγύρι με ένα πολύ γνωστό τραγούδι της Μακεδονίας. Το τραγουδάει η γνωστή σε όλους Νίτσα Τσίτρα και το τραγούδι «Τρελαίνομαι, μανούλα μου». Oh,
Το πρόβλημα της καταγωγής των ελληνικών χωρών και των δημοτικών τραγουδιών απασχόλησε αρκετούς μελετητές. Το ρυθμό του Καλαματιανού που σήμερα ακούσαμε, οι ειδικοί μελετητές τον ταυτίζουν συνήθως με το μέτρο που οι αρχαίοι ονόμαζαν επίτρητο. Ακόμη, παραλληλίζεται ο ρυθμός του Καλαματιανού με τη θέση του ομηρικού δακτυλικού στίχου στους κύκλιους χορούς των αρχαίων. Αλλά και ο πολύ γνωστός συρτός Καλαματιανός, σύμφωνα με τους μελετητές, έχει την καταγωγή του στην αρχαιότητα. Σε αρχαία επιγραφή που γράφτηκε από τους βιωτούς για να τιμήσουν τον πατριώτη τους Επαμεινώντα, διαβάζουμε: «Τας πατρίους πομπάς μεγάλας και την των συρτών πάτριων όρχησιν θεοσεβώς επετέλεσεν». Εμείς εδώ, από αυτή την εκπομπή, δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο από το να παρουσιάζουμε αυταπόδεικτα τα σεβάσματα αυτά των αρχαίων μας με την ψυχή και την έκφραση των απλών λαϊκών οργανοπαιχτών και τραγουδιστών του λαού μας. Δεις στους καφέδες. Από σήμερα, άλλος ένας καφές Παπαγάλος Λουμίδι, σκούρος και μερακλίδικος. Ναι, βάφω τα μαλλιά μου. Γι' αυτό χρησιμοποιώ Ρεγιονάνς. Γαλάκτομα Ρεγιονάνς. Για βαμμένα μαλλιά και μαλλιά μεμές. Φροντίζει τα μαλλιά, ζωντανεύει τη λάμψη και διατηρεί το χρώμα τους χάρη σε ένα προστατευτικό φίλτρο. Τα μαλλιά μου είναι πιο απαλά, το χρώμα τους πιο λαμπερό. Γαλάκτομα Ρεγιονάνς. Από την ολοκληρωμένη σειρά Ρεγιονάνς της Λορεάλ. Θα τραγουδήσει ο Αριστομένης Ζαΐμης. Πλένουν για
Συνεχίζουμε με ένα ωραίο μακεδονικό ερωτικό τραγούδι και τίτλος του «Τώρα που στήσαν το χορό». «Τώρα που στήσαν το χορό, να μ' αν κι εγώ να τραγουδώ, νόλις οι βέργες είναι εδώ, δικιά μου βεργούλα δεν ειδώ, πάει σε στη βρύση για νερό». Το τραγούδι που στη συνέχεια θα ακούσουμε έχει έναν παμακεδονικό χαρακτήρα και αποδίδεται, θα λέγαμε, με ιδιαίτερη ευαισθησία από όλες τις μουσικές κομπανίες. Πρόκειται για το τραγούδι «Σαν απόψη τέτοια ώρα, χόρυβαν οι παντρεμένες, χόρυβαν οι παντρεμένες, χείρες και αραβωνιασμένες, χόρυβε και η γερακίνα, στολισμένη, αρματωμένη».
Μια πολύ γνωστή πατινάδα θα ακούσουμε στη συνέχεια. Είναι η γνωστή μακεδονική πατινάδα «Μάνα μου, τα λουλούδια σου συχνά να τα ποτίζεις», που λέγεται κατά τη διάρκεια των γαμήλιων μετακινήσεων από το σπίτι της νύφης στην εκκλησία ή από το σπίτι του γαμπρού στην εκκλησία και αποδίδεται με ιδιαίτερη ευαισθησία από όλα τα μουσικά όργανα της Μακεδονίας. Από γκάιντες, από λύρες, από ζουρνάδες, από τα χάλκινα, από κλαρίνα, από όλες ανεξαιρέτως τις κομπανίες της Μακεδονίας. Μάνα μου τα λουλούδια μου, συχνά να τα ποτίζεις.